Μάρκο, θέλουμε να κάνουμε αρχή με το παιχνίδι του διπλού. Εμείς το πήραμε σαν μια καλή προπόνηση μίας ώρας και 10 λεπτών. Για σένα σίγουρα μπορεί να ήταν κάτι παραπάνω, ήταν ένα επίσημο παιχνίδι. Ναι, εντάξει, αλλά ήταν μια καλή προπόνηση για το αυριανό παιχνίδι. Εντάξει, παίξαμε καλά το πρώτο σετ και μετά χάσαμε λίγο τη συγκέντρωση μας εκεί στο δεύτερο και χάσαμε το παιχνίδι, αλλά εντάξει, ήταν, όπως είπαμε και πριν, ήταν μια καλή προπόνηση για το αυριανό μονό. Τώρα Μπενουά, Πέρ, από ό,τι είδαμε τώρα στο μεταξύ σας, δεν έχετε ξαναβρεθεί αντίπαλοι? Όχι, πρώτη φορά. Και έρχεται τώρα 23χρονος, έρχεται από τον πρώτο τελικό, αν δεν κάνω λάθος, στο ATP Tour. Ναι, είναι ένας, πιστεύω, ένας νεαρός παίχτης που μπορεί να παίξει καλό τένις. Αλλά εντάξει, θα δούμε αύριο στο γήπεδο. Θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι μπορώ για να βρω τη λύση να κερδίσω και θα δούμε. Την προηγούμενη εβδομάδα, μετά τον αποκλεισμό του Ζάγκρεπ, μας είχες πει ότι το Ρότερνταμ είναι σαν ενδιάμεσο σταθμός, ένα σκαλοπάτι για Ντουμπάι και για τα δύο Masters Αμερικής. Μετά τη φυγή κάποιων πρωτοκλασσάτων, ας πω, ονομάτων εδώ, βλέπεις λίγο κάπως διαφορετικά τη διοργάνωση, να ανοίγει λίγο το ταμπλό με μια πιθανή νίκη αύριο? Εντάξει, μπορεί να ανοίγει το ταμπλό, αλλά αυτό που νιώθω εγώ το νιώθω. Η προετοιμασία που κάναμε ήταν πάρα πολύ δυνατή. Νιώθω λίγο ακόμη βαρετός, δεν νιώθω 100% έτοιμος, αλλά θα παλέψω, θα προσπαθήσω να κάνω τα πάντα για να βρω τη λύση να κερδίσω αύριο και να παίζω παιχνίδι με παιχνίδι και να το παλέψω ως το τέλος. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία.